Στο νομοσχέδιο του ΙΠΕΚΑ για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, το οποίο συζητείται το απόγευμα τη Τρίτη στην Ολομέλεια, περιλαμβάνεται τροπολογία για την αναστολή κρατική χρηματοδότηση σε κόμματα που διώκονται για ποινικά αδικήματα. Η νομοθετική ρύθμιση για την αναστολή τη κρατική χρηματοδότηση κομμάτων που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματική οργάνωση είχε ενταχθεί αρχικά στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνη για την ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων, καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια. Όσο στο νομοσχέδιο θα καθυστερούσε να έρθει προ συζήτηση στην Ολομέλεια και ο Υπουργό να ζήτησε την ένταξη στο νομοσχέδιο του υπέκα. Στην τροπολογία γίνεται απάλληψη των άρθρων 134, δηλαδή το άρθρο για την εσχάτη προδοσία, το 138, δηλαδή την επιβουλή τη ακαιρεότητα τη χώρα, το 139, προσβολή εναντίον τη διεθνού ειρήνη τη χώρα, 148, διακεκριμένη κατασκοπία, για την αναστολή κρατική χρηματοδότηση κομμάτων που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματική οργάνωση. Παραμένουν τα άρθρα 187 Εγκληματική Οργάνωση και 187 Α Τρομοκρατικέ Πράξει. Υπενθυμίζεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε δική τροπολογία με την οποία προτείνεται να αποφασίζει η Βουλή με αυξημένη πλειοψηφία για την αναστολή χρηματοδότηση κομμάτων. Που παραπέμπονται ή καταδικάζονται με το αδίκημα τη ίσταση εγκληματική οργάνωση. Παράλληλα, προτείνεται η ρύθμιση για την αυξημένη πλειοψηφία να προβλεφθεί και σε μελλοντική συνταγματική ρύθμιση.